Αγρότες της Ελασσόνας επισκέφθηκαν σήμερα τον προϊστάμενο του Ελγά στη Λάρισα, προκειμένου να ζητήσουν την μεσολάβησή του για άμεση αποζημίωση των ζημιών που υπέστησαν οι καλλιέργειές τους από τη χαλαζόπτωση. Σιτάρια, κριθάρια και άλλου είδους καλλιέργειες, όπως υποστηρίζουν, καταστράφηκαν από το χαλάζι ολοσχερός. Στην περιοχή της Ελασσόνας έχουμε ζημιές πάνω από το 30-40% της εκτάσεως του Δήμου της Ελασσόνας σε καλλιέργειες κριθαριού, αμυγδαλιού, αμπελιών, καρυδιάς, είναι πολύ μεγάλες οι καταστροφές. Και εδώ να συζητήσουμε, να βάλουμε τα αιτήματά μας και να γίνει ένας διάλογος, να δούμε πώς μπορούμε αυτά να προχωρήσουν πιο κάτω για δίκες, αποζημιώσεις, για όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε από την κακοκαιρία. Η σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή της Ελασσόνας με δεκάδες χιλιάδες στρέμματα καταστροφών αναδείχνει για μια ακόμη φορά το πάγιο αίτημα του αγροτικού κινήματος για αλλαγή κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνονται και να ασφαλίζονται οι παραγωγές μας στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και τους νόσους. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι από τη ζημιά κέρδος δεν βγαίνει, ακριβώς επειδή ο κανονισμός του ΕΛΓΑ που ισχύει σήμερα δεν αποζημιώνει στο 100% τη ζημιά, άρα δεν δίνει δίκες αποζημιώσεις και δεν καλύπτει τη ζημιά. Στο πλευρό τους βρέθηκε και ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Βασίλης Μπίλης, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι θα πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ και να μην αποζημιωθούν οι χαλαζόπληκτοι σύμφωνα με τις τιμές της τελευταίας πενταετίας, αλλά σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές. Οι εκτιμήσεις από ό,τι έχουμε συζητήσει με τον ΕΛΓΑ θα είναι άμεσες, για να είναι και πιο άμεσες και οι αποζημιώσεις. Το αίτημα, η περιφέρεια στηρίζει τους παραγωγούς, βρίσκει δίπλα στους παραγωγούς. Το αίτημα για αλλαγή του κανονισμού είναι πάγιο και πρέπει κάποτε να γίνει. Προχωρούμε και είμαστε εδώ.